7η δεξιότητα επικοινωνίας. Πείτε την αλήθεια. Καλό μήνα, Πρωταπριλιά σήμερα και θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με το να λέμε την αλήθεια στη δουλειά μας. Στη 5ωρη εκπαίδευση της ακαταμάχητης πρόσκλησης είχα μιλήσει για τις 10 δεξιότητες που έχουν όσοι θεωρούνται καλοί στην επικοινωνία. Μπορείτε να βρείτε την 5ωρη εκπαίδευση μπαίνοντας στο greekcoach.gr/invite. Τώρα, η 7η δεξιότητα είναι να λέτε την αλήθεια. Ξέρω ότι αυτό δεν θα έπρεπε καν το αναφέρουμε, αλλά θα πρέπει να το πω γιατί είναι μια δεξιότητα επικοινωνίας και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στον κλάδο μας και χρειάζεται να ξεκαθαριστεί. Αν δεν γνωρίζετε πόσα χρήματα κερδίζει ο ανάδοχός σας, μην λέτε πόσα χρήματα νομίζετε ότι κερδίζει. Αν έχετε ακούσει από άλλους ότι κερδίζει 1.000 ευρώ το μήνα, μην το επαναλαμβάνετε κι εσείς. Γενικά, μην λέτε κάτι που δεν γνωρίζετε ότι είναι απολύτως αληθινό. Κάτι άλλο όσον αφορά το να λέτε την αλήθεια είναι το να είστε τίμοι σε όλες τις συναλλαγές σας. Και με τους υποψηφίους σας και με τους πελάτες σας και με άλλους συνεργάτες. Κάθε τι που κάνετε δείχνει στους ανθρώπους γύρω σας αν μπορούν να σε εμπιστεύονται ή όχι. Αν βάλετε στα κρυφά έναν συνεργάτη στο meeting για να γλιτώσει 5-10 ευρώ, αυτό που λέτε στο συνεργάτη σας είναι ότι δεν μπορεί να σε εμπιστευτεί. Μην προσπαθείτε να δικαιολογήσετε την έλλειψη τιμιότητας ισχυριζόμενοι ότι τους βοηθάτε. Το να κλέβετε για κάποιον άλλον δεν είναι ότι τον βοηθάτε. Το άλλο μέρος της αλήθειας είναι το να κρατάτε το λόγο σας όταν το δίνετε. Αν πείτε ότι θα είστε σε μια συνάντηση στις 6:45, να είστε εκεί. Χωρίς δικαιολογίες, απλά να είστε εκεί. Αν πείτε ότι θα βοηθήσετε κάποιον, βοηθήστε τον. Κρατήστε το λόγο σας. Αν για κάποιο λόγο δεν είστε σε θέση να κρατήσετε το λόγο σας, κάντε κάτι για να επανορθώσετε στο άτομο αυτό. Ένα άλλο θέμα για την αλήθεια είναι ότι ναι, να λέτε πάντα την αλήθεια, επίσης χρειάζεται όμως να μοιράζεστε τα πράγματα από την καλή τους πλευρά. Κάποιοι παίρνουν πολύ κυριολεκτικά το θέμα της αλήθειας και νιώθουν ότι αν δεν πουν κάτι αρνητικό στον υποψήφιό τους, ότι δεν λένε την αλήθεια. Λέω την αλήθεια, αλλά μοιράζομαι τα πράγματα με θετικό τρόπο. Αυτή λοιπόν ήταν η 7η δεξιότητα επικοινωνίας. Μάθε τις υπόλοιπες δεξιότητες επικοινωνίας καθώς και τη φόρμουλα πρόσκλησης και τη φόρμουλα χειρισμού αντιρρήσεων από την 5ωρη εκπαίδευση ακαταμάχητη πρόσκληση. Μπείτε στο greekcoach.gr/invite. greekcoach.gr/invite. Καλό μήνα να έχουμε. Προσέξτε μην σας τη φέρουν σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.